Χάιντι, Κάρολ. Είσαστε η σύζυγος και η αδελφή του αγνοούμενου David. Χάιντι, να ξεκινήσουμε με σένα. Ήσασταν μαζί στην Ελλάδα με τον David για διακοπές τον περασμένο Ιούνιο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκεπτόσασταν τη χώρα μας. Τι ακριβώς συνέβη εκείνο το πρωί της 25ης Ιουνίου? Ήμασταν στο νησί της Σερίφου και ο David αποφάσισε να πάει μία βόλτα. Είχε πολύ ζέστη και ο φίλος μας που θα πήγαινε να περπατήσουν μαζί δεν ήθελε να πάει λόγω της ζέστης που είχε και επειδή ήταν αρκετά μακριά. Σηκώθηκε στις 7 το πρωί. Τον είδα πριν φύγει γύρω στις 7.30. Ήθελε να προλάβει το λεωφορείο όπου θα το έπαιρνε μέχρι τη χώρα. Το μόνο που μου είπε ήταν «αντίο, τα λέμε μετά». Τον ρώτησα αν είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και το είχε. Μου είπε ότι θα μου έστελνε μήνυμα ή θα μου τηλεφωνούσε όταν έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής. Αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Υπέθεσα ότι είναι καλά. Πήγα στην παραλία με τους φίλους μου, επέστρεψα πίσω στο δωμάτιο, προσπάθησα να του τηλεφωνήσω γύρω στις 5, όταν τον περίμενα να επιστρέψει ή τουλάχιστον να πάρει το δρόμο της επιστροφής, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Δεν μπορούσα να τον βρω πουθενά. Δεν απαντούσε στις κλήσεις μου, του άφηνα μηνύματα. Όταν πήγε 7, αποφάσισα να πάω να βρω την υπεύθυνη του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Λόρα, και ενημερώσαμε την αστυνομία. Ξεκίνησαν τις έρευνες την ίδια νύχτα, αλλά ακόμα περιμένουμε. Δεν έχει βρεθεί μέχρι και σήμερα. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ορειβάτης και γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να του έχει συμβεί. Αρχικά σκέφτηκα πως πιθανό να είχε κάποιο ατύχημα και να έπεσε και γι' αυτό περίμενα να βρεθεί. Στη συνέχεια όμως, και μιας που ακόμα αγνοείται, φοβόμαστε μήπως είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Μας φαίνεται απλώς περίεργο που κανείς δεν τον έχει δει. Έχω όλες αυτές τις κακές σκέψεις που περιτριγυρίζουν το μυαλό μου, ότι ίσως να έπεσε σε κάποιο από τα παλιά μεταλλεία, όπου μπορεί να περπατούσε από πάνω χωρίς να γνωρίζει τι υπάρχει από κάτω. Μπορεί να έπεσε μέσα σε κάποια τρύπα ή κάτι τέτοιο. Είναι απλώς τρομερό και μόνο στη σκέψη. Πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να του έκανε κακό με κίνητρο τη ληστεία? Δεν ξέρω. Το έχω σκεφτεί και αυτό, αλλά δεν νομίζω πως είναι εφικτό σε αυτή την περιοχή που βρισκόταν. Είναι και αυτό μια πιθανότητα. Αλλά δεν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τις πιστωτικές του κάρτες, οι οποίες ήταν ανέπαφες και θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί δεν είχε πολλά χρήματα μαζί του. Δεν το νομίζω όμως, γιατί τα περισσότερα χρήματα ήταν ακόμα στο δωμάτιο και τα έφερα πίσω. Δεν έχει μαζί το διαβατήριό του. Το έχω εγώ. Δεν μπορούσε να βρει έναν κατάλληλο χάρτη του νησιού, αλλά τα μονοπάτια έχουν αρκετά καλή σήμανση και σκέφτηκε ότι δεν θα το χρειαζόταν. Ήθελε να πάει στην πιο ψηλή κορυφή, το ξέρω αυτό. Είχε μαζί του τα συνηθισμένα πράγματα που θα χρειαζόταν. Ένα σάκο, ορειβατικές μπότες, φορούσε έντονα χρώματα και ένα καπέλο. Πρέπει να είχε μαζί του και αρκετές προμήθειες από φαγητό και νερό, τα οποία θα τα αγόραζε πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Αλλά ναι, όσον αφορά το κινητό τηλέφωνο, δυστυχώς η εφαρμογή εντοπισμού του κινητού πρέπει να ήταν απενεργοποιημένη. Ήταν το παλιό δικό μου κινητό και δεν νομίζω ότι το είχα ενεργοποιήσει ποτέ. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τη συσκευή, αλλά μάταια. Η αστυνομία επικοινώνησε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και εντόπισαν το στίγμα στα δυτικά ενός μικρού χωριού που ονομάζεται Άγιος Παντελεήμονας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο η αστυνομία έχει ψάξει σε βάθος αυτή την περιοχή και δεν ξέρω πώς είναι και το έδαφος εκεί. Ήταν πολύ υγιής για την ηλικία του. Έκλεισε τα 69 τον περασμένο Απρίλιο. Ήταν σε φόρμα τον τελευταίο καιρό. Έβγαινε έξω για τρέξιμο εδώ που μένουμε και για μεγάλες βόλτες. Οπότε το έδαφος της Σέριφο για αυτόν δεν ήταν καθόλου δύσβατο.
Αυτός είναι και ο λόγος που κανένας από εμάς δεν μπορεί να φανταστεί τι του έχει συμβεί. Το σενάριο του να τον χτύπησε κάποιος με το αμάξι και να τον εξαφάνισε, φοβούμενος τις συνέπειες, είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλά αμάξια εκεί πέρα. Μιλάμε για ένα ήσυχο νησί. Θεωρείτε ότι κινητοποιήθηκε άμεσα, λοιπόν, ο μηχανισμός, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, οι τοπικοί φορείς αλλά και οι εθελοντές για να τον εντοπίσουν? Τις πρώτες ώρες, ναι. Δεν γνωρίζαμε πού ακριβώς είχε πάει για πεζοπορία. Εκείνη τη νύχτα, μια μεγάλη ομάδα εθελοντών βγήκε έξω να τον αναζητήσει, ακόμα και με ντρόουν. Από το ξενοδοχείο που μέναμε, οργάνωσαν άμεσα μια μεγάλη έρευνα το ίδιο βράδυ. Εθελοντές, οδηγοί ταξί, όλοι στο νησί γνώριζαν για την εξαφάνιση. Και πολλοί από αυτούς είχαν λάβει μέρος και στις έρευνες. Το πρόβλημα με το νησί είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής αστυνομική δύναμη. Αν αυτό συνέβαινε εδώ, στη Βρετανία, θα είχαμε πολύ περισσότερους αστυνομικούς να τον αναζητήσουν. Στις έρευνες πήραν μέρος και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Ωστόσο, πιθανόν λόγω ζέστης, δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κάτι. Πέρυσι κλείσαμε 40 χρόνια παντρεμένοι. Είναι πολλά τα χρόνια. Από πάντα του άρεσαν τα ελληνικά νησιά. Του άρεσε να μαθαίνει ελληνικά, πάντα προσπαθεί να μιλήσει λίγο τη γλώσσα. Έλεγε ότι ήθελε πολύ να μάθει να μιλάει καλά, για να μπορεί να χαιρετάει τους ορειβάτες που συναντάει στο βουνό. Αγαπάει πολύ τους Έλληνες και τα ελληνικά νησιά. Φορούσε ένα πολύ έντονο μπλε σόρτς, παπούτσια ορειβασίας, σκούρο μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι, μπλε καπέλο και είχε μαζί του ένα μπλε σακίδιο, το κινητό του τηλέφωνο και πιθανόν μία πηξίδα. Το μόνο που θέλουμε είναι να βρεθεί. Αν κάποιος εκεί έξω, που είναι είτε ορειβάτης ή περιπατητής, απλώς να έχει το νου του σε περίπτωση που εντοπίσει κάτι. Αυτό που θα θέλαμε είναι να γίνουν κάποιες επιπλέον έρευνες στο νησί, κυρίως στην περιοχή που εντοπίστηκε το σήμα από το κινητό του τηλέφωνο. Πρέπει απλώς να βρεθεί. Δεν έχουμε πλέον ελπίδες ότι είναι ζωντανός. Έχει περάσει πολύ καιρός. Το ξέρουμε αυτό. Θέλουμε όμως να τον βρούμε. Πενθούμε έτσι κι αλλιώς, αλλά έχουμε την ανάγκη να τον βρούμε για να μπορέσει να αναπαυθεί. Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, το μυαλό δουλεύει συνέχεια και σκεφτόμαστε τι μπορεί να του έχει συμβεί. Είναι απλώς τραγικό. Ο χειρότερος εφιάλτης. Είναι σαν αυτά τα πράγματα που βλέπεις στις ειδήσεις να συμβαίνουν στους άλλους ανθρώπους και λυπάς. Αλλά δεν φαντάζεσαι ποτέ πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και στη δική σου οικογένεια. Είμαστε απλώς συντετριμμένοι. Ήταν ένας αξιαγάπητος άντρας, με πολύ καλό χαρακτήρα. Όλοι το συμπαθούσαν και είχε πολλούς φίλους. Ένας ήσυχος και ευγενικός άνθρωπος. Ελπίζουμε ότι κάποιος, έστω και κατά τύχη, θα μπορέσει να τον εντοπίσει. Προσευχόμαστε καθημερινά να βρεθεί. Το ενδεχόμενο να μην μπορέσουμε ποτέ να τον εντοπίσουμε, είναι πολύ δύσκολο να το συλλάβουμε.